Συνεχίζουμε, φίλοι τηλεθεατές, τη γνωριμία μας με την Ιερά Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους. Σήμερα θα ξεναγηθούμε. Πέρα Νικήτα, σε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους υπάρχουν κάποια παρεκκλήσια, είτε εντός του μοναστηριακού συγκροτήματος, είτε εκτός. Μας φέρετε εδώ σε ένα παρεκκλήσιό σας, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι καινούριο, καινούριο εσωτερικά εννοώ. Πείτε μας λίγο για αυτό το θεσμό των παρεκκλησίων που υπάρχουν στα μοναστήρια. Βεβαίως. Έτσι, επειδή η καρδιά του ενός μοναστηριού είναι η Θεία Λειτουργία, έτσι, σε όλα τα μοναστήρια πάντοτε υπάρχει πέραν του καθολικού και του κεντρικού ναού, υπάρχουν και παρεκκλήσια. Εδώ βρισκόμαστε εμείς στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου, που όπως είπατε είναι ανακαινισμένο. Υπήρχε παλαιότερα εδώ πέρα το Αγίου Γεωργίου, μετά τη φωτιά του 1948, όταν έγινε η ανακαίνιση μετά από κάποια χρόνια από την αρχαιολογία, δεν το ξαναφτιάξανε. Και τώρα πλέον στην ανακαίνιση την καινούργια που είπαμε από το 2013 μέχρι το 2016, επανήλθε το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου στην θέση την οποία ήταν. Μέσα στη μονή μας υπάρχουν 8 παρεκκλήσια συνολικά. Εκτός του κεντρικού, του καθολικού, όπως είπαμε. Το ένα βρίσκεται μέσα στο ναό, είναι της Κοιμήσεως, όπου φυλάσσεται και η εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Φανερωμένου. Το άλλο βρίσκεται στον πύργο της Μονής, είναι η Ανάληψη. Στον άλλο πύργο, το μικρότερο της Μονής, είναι ο Άγιος Παντελεήμων. Ο Τίμιος Πρόδρομος στην Δυτική Πτέρυγα, ο Άγιος Νικόλαος στην Νότια Πτέρυγα, ο Άγιος Γεώργιος εδώ πέρα στην Ανατολική Πτέρυγα. Στην Βόρεια Πτέρυγα είναι 3 παρεκκλήσια, της Παναγίας της Γεροντήσης, του Αρχαγγέλων και του Αγίου Ανδρέα μαζί με τον Άγιο Ιωαννίκιο. Αυτά είναι τα παρεκκλήσια τα οποία βρίσκονται μέσα στο κτηριακό συγκρότημα της Μονής. Άλλα 8 βρίσκονται απ' έξω εδώ, σε πολύ κοντινά μέρη. Για να τελείται και όπως τελείται και καθημερινό σχεδόν, πέρα από τη Θεία Λειτουργία μέσα στο Καθολικό και κάποιες άλλες λειτουργίες ταυτόχρονα με τη Θεία Λειτουργία. Αυτό για ποιο λόγο τελείνονται επιπλέον Θείες Λειτουργίες την ίδια μέρα σε κάποιο μοναστήρι? Πολλές φορές υπάρχει κάποια ανάγκη, κάποιο για ένα ζήτημα συγκεκριμένο, το οποίο πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή Θεία Λειτουργία για κάποιον άνθρωπο ή για κάποια κατάσταση γενικότερα που μπορεί να επικρατήσει τον κόσμο, ή για κάποιον άνθρωπο που κοιμήθηκε, κάποιον μνημόσυνο, το οποίο λόγω του τυπικού δεν προσφέρεται να γίνει στο καθολικό.
Και πέρα από αυτά όλα, και για την ευλογία και τη χάρη που παίρνει ένας τόπος από την Θεία Λειτουργία, ούτως ή άλλως. Συνεπώς, την ίδια μέρα μπορεί να γίνει λειτουργία και στο Καθολικό, και στο παρεκκλήσιο εδώ που είμαστε, και σε άλλο παρεκκλήσιο. Ναι, πολύ όμορφα και ευλογημένα είναι αυτά όλα. Έτσι, υπάρχει η λειτουργική ζωή πολύ έντονη, η οποία έτσι δίνει στον άνθρωπο μεγάλη χάρη και στους μοναχούς οι οποίοι έρχονται και ξελειτουργούν, όπως λέμε εμείς εδώ πέρα, τα παρεκκλήσια. Και βέβαια τους ανθρώπους τους οποίους μνημονεύουμε και μνημονεύουμε και μνημονεύουμε. Και πολλές φορές και για ανθρώπους οι οποίοι βοηθήσαν, ας πούμε, στην ανακαίνιση ενός παρεκκλησίου, τους έχουμε και μόνιμη μνημόνευση κάθε Θεία Λειτουργία. Έτσι. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τι δύναμη έχει η Θεία Λειτουργία και πόσο βοήθεια μπορεί να έχει για ανθρώπους που τη ζουν και φυσικά και για τους κεκοιμημένους. Πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Εντάξει, όχι κάθε μέρα, αλλά τις πιο πολλές φορές εβδομάδες τελούνται 2-3 λειτουργίες μέσα στα. Προϋπόθεση βέβαια είναι να υπάρχουν και ιερείς, έτσι δεν είναι. Για να κάνουμε και αυτή τη διάκριση, ίσως για τους τηλεθεατές που ίσως δεν γνωρίζουν τι σημαίνει μοναχός, τι σημαίνει ιερέας. Όλοι οι μοναχοί που είστε εδώ, είστε όλοι ιερείς. Όχι, όχι. Η μονή μας έχει 7 ιερομονάχους μαζί με τον γέροντα και 2 διακόνους. Φυσικά. Επειδή υπάρχει, ας πούμε, αυτή η άνεση και επειδή ένας είναι ο εφημέριος που παίρνει την εβδομάδα στο κεντρικό του Καθολικού Ναού, οι υπόλοιποι ιερείς είναι σε θέση να κάνουν κάποιες λειτουργίες στα παρεκκλήσια. Φυσικά, βέβαια, προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχουν ιερείς για να τελειστούν έτσι, παραπάνω αυτές τις λειτουργίες. Βέβαια. Όταν θα έρθει ένας νέος στο μοναστήρι να εγκαταβιώσει, έρχεται με την προϋπόθεση να γίνει ιερέας. Όποιος έρχεται με τέτοια προϋπόθεση έχει αποτύχει. Έρχεται για την αγάπη του Χριστού. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε τα αξιώματα που μπορεί να λάβει, ούτε καν αν θα γίνει μοναχός, δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει. Εγώ, Θεέ μου, αφιερώνομαι σε σένα και ό,τι θέλει η αγάπη σου. Και ποιος αποφασίζει τελικά ποιος θα γίνει ιερέας? Αυτά είναι θέματα του γέροντα. Του γέροντα, μάλιστα. Ο γέροντας βλέπει, κρίνει. Δηλαδή, πολλές φορές, και μάλιστα, άμα κάποιος πει θέλει να γίνει ο ιερέας, δεν θα γίνει κιόλας. Δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις. Πώς? Αυτά έχει την πληροφορία ο γέροντας από το Θεό. Και έτσι έρχονται αυτά μόνο τους, χωρίς να το επιδιώκει κάποιος. Και για να γίνει μοναχός κανείς? Πάλι βλέπει ο γέροντας τη διαγωγή, πώς διάγει μέσα στο μοναστήρι την περίοδο που είναι ως δόκιμος. Γιατί δόκιμος είναι κάποιος από 1 έως 3 χρόνια συνήθως. Και βλέπει ο γέροντας τον αγώνα του, βλέπει πώς εξομολογείται, τι υπακοή κάνει, τι προσπάθειες, τι πολέμους έχει. Και κρίνει πότε είναι έτοιμος να γίνει μοναχός. Και αν βέβαια είναι έτοιμος να γίνει μοναχός. Και βέβαια υπάρχει και μια εντύπωση ασφαλμένη ότι παλαιότερα ίσως να υπήρχε περισσότερο ότι τα μοναστήρια ψάχνουν να βρουν ανθρώπους να γεμίσουν μοναχούς, να υπηρετούν, δεν ξέρω έτσι κάπως τέτοια πράγματα, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έρχεται για την αγάπη του Χριστού δεν μπορεί να μείνει στο μοναστήρι. Θα κάτσει μια εβδομάδα, δεν θα αντέξει. Δεν έχει το κάλεσμα αυτό. Τα κίνητρά του δεν είναι γνήσια, δεν είναι αγνά. Έτσι ενώπιον του Κυρίου. Και έτσι έρχεται η ώρα που εγκαταλείπει συνήθως. Και αυτά όλα βέβαια γίνονται την περίοδο που είναι κάποιος δόκιμος. Είναι πολύ καλύτερα να γίνουν εκείνη την περίοδο. Γιατί άμα γίνει κάποιος μοναχός, έπειτα έχει κάποιες δεσμεύσεις παραπάνω και έτσι και ο αγώνας του είναι λίγο μεγαλύτερος. Και φυσικά όμως για να φτάσει στο σημείο να γίνει μοναχός, με την ευλογία του γέροντα μπορεί να σταθεί. Μπορεί να σταθεί.
προσόδων απαθίας, ειδωτήσει προσευχή δε ανέβησας, και αυλεγούσι το βλέπει και τη σχολής, έντρομοι ανεδωρήσατο. Τι είναι αυτό όμως που επιλέγει κάποιος νέος να έρθει ειδικά στο Άγιον Όρος, διότι βλέπουμε το μέρος εδώ είναι λίγο παράκλητο, δεν έχει τις ανέσεις που υπάρχουν στον κόσμο, έτσι όπως έχει μεγαλώσει κανείς στο σπίτι του. Και όμως βλέπουμε ότι το Άγιο Όρος ζει και συνεχίζει την πορεία του, έρχονται νέοι μοναχοί. Έτσι, ζήμη πάντοτε υπάρχει. Αυτά είναι τώρα κυρίως κατά την άποψη των πατέρων, είναι θέματα τα οποία η Παναγία τα φροντίζει. Πώς θα φροντίσει και το κάθε μοναστήρι, να στείλει και καινούριους μοναχούς και νέους και ανθρώπους να διακονήσουν ίσως. Είναι μια απόφαση την οποία ο κάθε άνθρωπος θα την πάρει. Θα διαλέξει βέβαια ένα μοναστήρι, να πάει να δει εκεί πέρα τη ζωή, πώς μπορεί να μπορέσει να αντέξει τη ζωή αυτήν. Φυσικά να δει και το μοναστήρι, ο γέροντας, αν μπορεί να αντέξει σε αυτήν τη ζωή και ο αποτακτικός. Και έτσι αυτό έρχεται μόνο του. Μια πληροφορία παίρνει μέσα του ο καθένας έπειτα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα γίνει σαν επάγγελμα. Είναι μια κατάσταση ψυχής η οποία ζει ο καθένας. Είναι πνευματικό το ζήτημα. Και είναι αυτό τελικά που τον γεμίζει την ψυχή, αυτό που δηλαδή που τον κρατάει σε αυτόν τον τόπο. Η χάρη της Παναγίας είναι τόσο μεγάλη που πραγματικά όλοι λέμε και να ξαναγεννιόμασταν πάλι μοναχοί θα γινόμασταν. Δεν μπορούμε πάλι να το εξηγήσουμε με λόγια. Είναι δηλαδή σαν να θες να εξηγήσεις σε κάποιον τι γεύση έχει το μέλι, σε κάποιον που δεν έχει φάει μέλι. Να του πεις, είναι έτσι, είναι γλυκό, είναι... θα φτιάξει μια εικόνα αυτός μέσα του. Αλλά όταν θα έρθει να το δοκιμάσει, τότε θα καταλάβει ότι η εικόνα που είχε φτιάξει μέσα του ήταν τίποτα. Μπροστά στην πραγματικότητα, σε αυτή τη γεύση, που δεν την είχε φανταστεί ποτέ. Γι' αυτό όποιος λέμε έχει ζήσει, αυτός μπορεί να καταλάβει τι καταστάσεις μπορεί να ζήσει ένας μοναχός, τι χάρη μπορεί να έχει. Και η βασικότερη αρετή για έναν υποτακτικό, για έναν μοναχό, είναι η υπακοή. Η υπακοή λοιπόν, η οποία θα κάνει ο κάθε μοναχός, θα εξασφαλίσει το μέλλον του και θα προδιαγράψει όλη του την πορεία σαν μοναχός. Και έτσι θα κάνει προκοπή κάποιος. Δηλαδή, όπως μας λένε και οι γέροντες, ο μοναχός ο οποίος κάνει υπακοή, κάνει πάντα προκοπή, πάντα προκόβει. Είναι το πιο σημαντικό, το α και το μέγα στη μοναχική ζωή μας. Εδώ πέρα βρισκόμαστε σε ένα καθιστικό το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου που ήμασταν προηγουμένως, όπου συνήθως μετά από κάποια θεία λειτουργία που γίνεται μπορούν να καθίσουν οι πατέρες και κάποιοι προσκυνητές που μπορεί να συμμετέχουν στη θεία λειτουργία, να πούνε δύο γνωματικά ή να πάρουν ένα κερασματάκι και έτσι να ξεκινήσουν την μέρα τους με όλη την ευλογία και την πνευματική από τη θεία λειτουργία και του κεράσματος τη σωματική. Πολύ εμπνευσμένοι όλοι οι χώροι. Ο γέροντας εδώ που τους εμπνεύστηκε και τους τοποθέτησε σε αυτά όλα τα σημεία είναι πολύ όμορφα, έτσι, μετά τη θεία λειτουργία να έρθουν οι άνθρωποι να πίνουν καφέ τους, ναι, λειτουργική. Πραγματικά. Και πρακτικά όλα είναι εδώ στο Άγιον Όρος. Έτσι, κέντρο είναι η θεία λειτουργία και έπειτα εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς και σε όλους τους χώρους. Και η γεωγραφία που έχετε έξω εδώ είναι. Είναι το Αγίου Γεωργίου, την έκανε ο πατέρας Κασιανός εδώ τη μονή μα. Μονή σα. Ναι, είναι πολύ. Αξίζει και αυτή την πάρτι, νομίζω.
Στην πρώτη λειψανοθήκη, στο κέντρο του σταυρού, υπάρχει τίμιο ξύλο. Κάτω αριστερά υπάρχει τιμάχη από τον Άραφο Χιτώνα, δεξιά λίθος από τον Πανάγιο Τάφο και πάνω δεξιά και αριστερά λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Στη δεύτερη λειψανοθήκη είναι το χέρι και το πόδι του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Στη τρίτη είναι η κνήμη της Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στην τελευταία του Οσίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου Αγίου Πεζίστη. Αυτό κύριε Πρόεδρε, ξεκινάει με τον Ιωτάφη στην Τρέψη και ήθελε του Ρέμπου στη Δελάσσο. Να σα ευχαριστώ με τον Αγίο Σου Σώμα Καρόλου στου λογισμού του Ιώσου, τη Ένια Κάθαρων. Κυρίε, είμαστε που πα στη των Τακών και Οδύνη. Τύχη σου είμαστε Αγίου Σου Αγγέλη, στην επενεπολία των φιλοδούμενων και οδηγούμενων. Καταντήσουμε στην ενότητα τη πίστη και στην πίστη σε αυτού του Σουδόφου και στου Ιωτάφου των Ιωτάφων. Αμήν. Προμένουμε Αγίου Κυρίε Σου Τεσού, ευλογημένη είναι την ύξη και ευλογημένη σου προπόση και γύρω σου. Ότι ο κύριε Έλληνε των Συγχωνιμών, έργο αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του πατρό και καθηγουμένου ημών Βαρδίου, του μονάχου και πάση του Χριστού ημών Βαρδίου, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και ορθών ημών, υπέρ των λίγων των κυριακών των ημών και των ισού και των ακροτών ημών. Η ευχόν των αγίων πατέρων ημών, κυρίσου Χριστέ ο Θεό, ελέησον ημών. Το κάθε μοναστήρι εδώ στο Άγιον Όρος, Πατέρα Νικήτα, έχει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Έχουμε πάει σε μοναστήρια που η αυλή είναι πολύ μικρή, σε άλλα που είναι αρκετά μεγάλη, το δικό σας είναι κάτι ενδιάμεσο μάλλον, αλλά σε όλα τα μοναστήρια βλέπουμε ότι υπάρχει και η φιάλη της μονής. Βέβαια. Η φιάλη είναι ένα σύνδεμα κατά τεθέν για τα μοναστήρια και όχι μόνο το Άγιον Όρος, όπου τελείνται διαγιασμοί παλαιότερα, του κάθε μηνός. Τώρα και πρέπει και οι καιρικές συνθήκες να το επιτρέπουν, αλλά τουλάχιστον εμείς κάνουμε τον αγιασμό της Πανηγύριος, της Μεταμορφώσεως. Πολλές φορές, άμα ο καιρός είναι λίγο δύσκολος και την Ανάσταση, τι κάνουμε μέσα εδώ στη Φιάλη.
ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσα και της εν της μήμας της ζωή χαρισάμενο. Και επίσης αγιασμούς των Θεοφανίων ή και κάποιες άλλες συγκεκριμένες γιορτές που πρέπει να κάνουμε έναν αγιασμό με λιτανία, ερχόμενοι εδώ πέρα. Και έτσι αγιάζουμε και τους χώρους της Μονής. Τα Θεοφάνεια, πολλά μοναστήρια ξέρουμε ότι πηγαίνουν στη θάλασσα και ρίχνουν το σταυρό. Δεν ξέρω αν το έτσι κάνετε κι εσείς αυτό, γιατί είστε δίπλα στη θάλασσα, είστε παραθαλάσσιο μοναστήρι. Βέβαια, εμείς κατεβαίνουμε στη θάλασσα να κάνουμε τον αγιασμό των Θεοφανίων. Βέβαια, αυτό είναι πολύ βασικό να βοηθάει και ο καιρός, διότι βουτάνε και άνθρωποι μέσα για να πάρουν την ευλογία και να πιάσουν το σταυρό. Έτσι κάνουμε κάθε χρόνο. Υπάρχει συμμετοχή από τους προσκυνητές και φέτος είχαμε 14 άτομα που βουτήξαν για να πιάσουν το σταυρό. Και μάλιστα είχε και άσχημο καιρό, αυτό ήταν το πρόβλημα. Αναγκαστικά μπήκαμε λίγο πιο μέσα στο λιμάνι. Ναι. Έπεσαν να πιάσουν το σταυρό. Ναι. Άμα κάποιος έχει αυτό τον ζήλο, τον θείο ζήλο, να, αυτή τη μέρα να το κάνει έτσι, για τον Χριστό να μπορέσει να βουτήξει για το σταυρό, θα το κάνει. Από κάτω από εδώ είναι το λιμανάκι σας, δηλαδή βγαίνοντας από το... Ναι, βγαίνοντας από το μοναστήρι, κατεβαίνουμε με πομπή κάτω από το καλτηρί μου και φτάνουμε στο λιμανάκι, ας πούμε, της μόνος, όπου πετάμε το σταυρό. Πολύ όμορφη και η διαδρομή, έτσι πολύ γραφική. Και έτσι και αισθάνεσαι το βυζαντινό του τόπου. Οι λιτανίες αυτές οι μεγάλες, με τους παπάδες, τους διακόνους, τα Ευαγγέλια, εισοδικά, θνιατά. Ο κόσμος να ακολουθεί, ψέλνοντας οι ψάλτες, τα τροπάρια των Θεοφανίων, αισθάνεσαι, μεταφέρεσαι σε μια άλλη εποχή. Πώς από την ίδρυση των μονών αυτών, πώς κάνανε και πώς τελείται μέχρι και σήμερα ακριβώς με το ίδιο τυπικό, οι ίδιες ακολουθίες και οι ίδιες λιτανίες και οι αγιασμοί. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτές τις μεγάλες μέρες της πίστεως μας αγιάζεται όλη η φύση. Έτσι. Όλοι. Και όχι μόνο, φανταστείτε, μόνο στο Άγιον Όρος πόσα κελιά, πόσες λειτουργίες, αλλά φτάνει, λέει, και μία σταγόνα από τον αγιασμό να αγιαστεί όλη και σε όλα τα νερά, όλοι, παντού. Έτσι. Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού. Άμα δεν έχεις την πίστη, δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Με αυτόν τον τρόπο όμως ο Θεός δίνει σε όλη την πλάση τη δυνατότητα να μας βοηθήσει όλους εμάς να σωθούμε. Διότι η πλάση αυτό υπηρετεί, τη δική μας σωτηρία. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός. Είτε ο άνθρωπος ζει στο μοναστήρι, είτε ζει στον κόσμο, είτε ζει σε συνθήκες άλλες δύσκολες, είτε σε εύκολες, ο Κύριος θέλει τη σωτηρία μας. Και μας δίνει πάντοτε τα ενάδυσματα και τις δυνατότητες και τους τρόπους και τις ευκαιρίες να οδηγηθούμε εκεί. Και πραγματικά, δηλαδή, όποιος αγωνίζεται γι' αυτό, ο Κύριος δεν θα το στερήσει, θα του χαρίσει τη σωτηρία. Όποιος αγωνίζεται για τη σωτηρία του.
Άβυσο ω σημάτιον του περιβόλυν αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Του εξαλλαγήν άκρων τη γη και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρθρο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου η κέρδη του λιβάνου α επίκευσα. Εκεί στρουθία ενωσέψου σε του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα ψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίησε σε λίμνη καιρού. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθνο σκότο και γέννη τον ύξ. Εν αυτοί διερεύσονται πάντα τα τρία του βρυμού. Ρίζει σε πλέον Κυριακή, κλάδο ωραιότατο όρθι. Καρπό σωτήριον φέρω τη αθλησέω τα κατορθώματα. Και βαρέδων εν χάρη τη φυτά σε βία. Όθεν την πανιέρον μη σου σέβομεν. Πόθο και ρίψανον την θήκην, νυπεριπτυσσόμεθα χάριν εξ ευθυσία σε αλαμβάνονται. Ο Παρθενία Ναός Θεούν, ο Παρθενία μαρτύρων δόξα, ο βγαίνοντας από τον ναό ο πατέρα Νικήτα και παίρνοντας αυτή τη χάρη του Θεού και βγαίνοντας από τον ναό μπαίνει κανείς πάλι σε χώρο μοναστηριακό, στην αυλή της Μονής, πάλι βλέπει το μοναστήρι. Τι είναι αυτό το οποίο συνδέει την λειτουργική ζωή με την ζωή του μοναχού? Όλη η ζωή του μοναχού, από την ώρα που θα σηκωθεί να κάνει τον κανόνα του πριν την ακολουθία μέχρι και την ώρα που θα έρθει να ξεκουραστεί το βράδυ, όλη η πορεία μέσα της μέρας είναι αφιερωμένη στο Θεό. Ξεκινάει φυσικά με την προσωπική προσευχή, την ατομική προσευχή, συνεχίζει μέσα στο καθολικό, στην Θεία Λειτουργία και στο διακόνημα και στη τράπεζα που θα ακούνε τα λόγια του, τα γνώσματα, έτσι, ψυχοφέλημα, προσευχή κατά τη διάρκεια των διακονημάτων. Όλη μας δηλαδή η διακονία είναι για την Παναγία, για τον Χριστό, είναι δηλαδή αφιερωμένος ο μοναχός σε αυτό. Ούτε περιμένει να πληρωθεί, ας πούμε. Ούτε περιμένει κάποιο μισθό ή κάποιο αντάλλαγμα. Όλα τα κάνει για την αγάπη του Χριστού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε για την τράπεζα. Πηγαίνοντας από τον ναό, θα πάει στην τράπεζα ο μοναχός πάλι έτσι. Με το ράσο του, με το κουκούλι του, σαν να... Η τράπεζα είναι μια συνέχεια της ακολουθίας. Και μάλιστα πολλές φορές τα αναγνώσματα τα οποία διαβάζονται στην ακολουθία. Διαβάζεται ένα μέρος του αναγνώσματος μέσα στη διάρκεια της ακολουθίας και το υπόλοιπο στην τράπεζα. Και έτσι επιστρέφουμε μετά την τράπεζα πάλι στο ναό για να γίνει η απόλυση και το διευχών. Και εκεί τελειώνει η ακολουθία, μετά την τράπεζα. Άμην, ευχαριστούμε εσύ, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπισε σε εμάς τον επιγείων των αγαθών. Μη θέλει σε εμάς την ουρανή σου βασιλεία, σε όλο και μέσα με αυτόν, παρηγέρα του Κύρ, την ειρήνη λιδούς αυτής, έρθε και με θυμών και σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύμα, την ειν και ύψον, στον αιώνα αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ, Άγιε ευλόγησον. Thank you.
Κάθε χώρο που έχετε εδώ, Πατέρα Νικήτα, είναι όμορφος χώρος και μέσα που πήγαμε πριν, αλλά και εδώ έξω. Να, οπουδήποτε κανείς μπορεί να καθίσει και να ηρεμήσει, κυρίως να προσευχηθεί, έτσι. Να δει λίγο τον εσωτερικό του κόσμο, να κάνει έναν αυτοέλεγχο. Σε αυτό πολύ βοηθάει η επίσκεψη ενός προσκυνητή σε ένα μοναστήρι. Εσείς πώς το βιώνετε αυτό, από τους ανθρώπους που έρχονται στο μοναστήρι? Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται πάντοτε μπορεί να έρχονται με σκοπούς διάφορους. Ο άλλος για να ζητήσει από την Παναγία μία βοήθεια για κάποιο θέμα του. Ο άλλος από περιέργεια, δηλαδή πώς ζουν οι μοναχοί. Ο άλλος χωρίς να τον ενδιαφέρει ο μοναχισμός, για να δει τη φύση. Άλλοι μπορεί να είναι και κάπου κοπροαίρετοι. Αλλά όλοι αυτοί φεύγουν αλλαγμένοι τελείως. Κάθε ένας, όπως σας είχα πει και νωρίτερα, φεύγει από εδώ έχοντας πάρει κάτι. Η Παναγία σε όλους δίνει, σε όλους δίνει. Και έτσι φεύγουν αλλαγμένοι οι άνθρωποι, οφειλημένοι, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει τελικά ένας τρόπος ζωής που ούτε τον είχαν φανταστεί. Πώς μπορεί, ας πούμε, σε μια Χερσόνησο, όπως είναι αυτό το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, ο Άθωνας, να είναι μια πολιτεία που ζουν μόνο μοναχοί. Να μην υπάρχει. Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε εδώ πέρα. Ποτέ. Αλλά αναγεννήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και συνεχίζεται αυτό μέχρι και τις ημέρες μας και μέχρι τη συντελεία του αιώνα, έτσι θα γίνεται. Γιατί ο τόπος αυτός είναι εξ αρχής ευλογημένος. Είναι η Παναγία η ίδια τον επέλεξε. Πολλοί όμως λένε ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω στην ησυχία. Θέλω φασαρία, θέλω κόσμο. Εσείς που είστε εδώ μοναχοί και ζείτε συνεχώς αυτή την ησυχία. Είναι κάτι το οποίο είναι ενοχλητικό για έναν μοναχό? Εμείς ίσα-ίσα αποζητούμε την ησυχία. Γι' αυτό και αποσυρθήκαμε σε μοναστήρια και κυρίως εδώ στο Άγιον Όρος, όπου είναι ένα συγχαστικότερο μέρος. Δεν υπάρχουν έτσι φασαρίες μιας πόλης, ενός χωριού, ας πούμε. Αλλά η πραγματική ησυχία που μπορεί να έχει κάποιος είναι μέσα του. Δεν είναι δηλαδή τόσο πολύ ο τόπος, που φυσικά και βοηθάει, αλλά πρέπει να φτάσουμε να έχουμε εσωτερική ησυχία. Δηλαδή, μπορεί και γύρω μας εδώ, στη Μονή, να είναι κάποιοι προσκυνητές οι οποίοι κάνουν λίγο φασαρία, ας πούμε, θα λέγαμε. Αυτό δεν μη μας ενοχλεί στην προσευχή, στην διακονία, σε όλα αυτά. Εντάξει. Διότι πρέπει, ο στόχος μας είναι αυτός, να αποκτήσουμε την εσωτερική ησυχία κυρίως. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε στην εσωτερική, προϋποθέτει να έχουμε και την εξωτερική τουλάχιστον, έτσι. Γι' αυτό. Φυσικά, όπως είπατε κι εσείς, άλλοι άνθρωποι θέλουν τη φασαρία. Εντάξει, είναι κατανοητό και σεβαστό. Ούτε θα πούμε. Ο τρόπος της σωτηρίας για τον καθένα είναι ξεχωριστός. Αλίμονο. Αλλά για τους ανθρώπους όπως εμείς που λίγο ψάχνουμε κάποια συμβαστικότερα μέρη, είναι ο ιδανικός τόπος, νομίζω, εδώ το Άγιον Όρος. Η ζωή σας είναι η προσευχή, αλλά όμως εκτός από την προσευχή είναι και τα διακονήματα μέσα στο μοναχικό πρόγραμμα. Εμείς βλέπουμε, ερχόμαστε, βλέπουμε όλα καθαρά, όλα περιποιημένα. Πόσο σκόπος χρειάζεται για να είναι όλα αυτά σε αυτή την μορφή που είναι, που τα βρίσκουμε εμείς που ερχόμαστε και επισκεπτόμαστε τα μοναστήρια του Αγίου Όρους? Και γενικά τι σημαίνει το διακόνημα για ένα μοναχό? Το διακόνημα είναι ο κύριος τομέας της υπακοής του καθενός μοναχού. Είναι η εργασία την οποία τον έθεσε η Μονή, ο γέροντας δηλαδή. Όπως είπαμε, κάθε χρόνο αλλάζουν τα διακονήματα. Έτσι, για να δείξει κάποιος, ας πούμε, δείγματα της υπακοής του, είναι μέσα από το διακόνημα. Το διακόνημα τώρα είναι και αυτό ένα είδος προσευχής, θα λέγαμε.
Η προσφορά αυτή η οποία κάνει για τη συνέχεια της μονής, την διατήρηση του, την καθαριότητα και όλα αυτά, δεν τον εμποδίζει, ίσα προσφέρεται για να μπορέσει να καλλιεργήσει λίγο και την προσευχή. Και έτσι συνδυάζονται αυτά τα δύο, δεν είναι ξεχωριστά η προσευχή με τη διακονία. Αλλά αυτό που πρέπει να φτάσει ο κάθε μοναχός, ο καθένας από εμάς, είναι να αγαπήσει το διακόνημα. Όχι το συγκεκριμένο διακόνημα που είναι, την διακονία στη μονή. Την προσφορά, γιατί να γνωρίζει ότι αυτό είναι το σπίτι της Παναγίας και δουλεύουμε γι' αυτό, για τη συνέχισή του, τη συντήρησή του. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που έρχονται έχουν τόσο μεγάλη ωφέλεια, η οποία αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει δηλαδή, όσο κατά τις δυνάμεις τις δικές μας, να μπορέσουμε να συμβάλλουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι να βάλουμε σε αυτό το οικοδόμημα το οποίο συνεχίζεται για αιώνες της μοναστικής πολιτείας και της ωφέλειας της οποίας προσφέρει στους ανθρώπους. Και ποια είναι αυτά τα διακονήματα? Μιλάμε για διακονήματα, τα κυριότερα ποια είναι σε ένα μοναστήρι? Αυτά τα διακονήματα τα οποία υπάρχουν σίγουρα σε κάποια μοναστήρια είναι, όπως είπαμε, του αρχοντάρια που είναι θέματα φιλοξενίας, του εκκλησιαστικού, ο οποίος θα φροντίσει τον ναό, την περιποίησή του για τις ακολουθίες, τα καντιλία και όλα αυτά. Είναι το τραπεζάρι, γιατί όπως είπαμε η τράπεζα είναι η συνέχεια της ακολουθίας, του μάγειρα, όπου είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει, του κυπουρού, ο κυπουρός ο οποίος καλλιεργεί όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε και τρώμε και εμείς και οι προσκυνητές. Και πέρα από αυτά έχει και άλλα εξωτερικά, όπως ας πούμε τον ελαιώνα, έχει τα δέντρα τα άλλα, τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά στο διακόνημα. Και πιο ιδιαίτερα όπως η αγιογραφία, στυλβωτά που κάνει κάποιος πατέρας, το ξυλουργείο κάτω, ο μελισσοκόμος. Έχει δηλαδή πάρα πολλούς τομείς επεκτείνεται το μοναστήρι. Και φυσικά αυτό, επειδή έχει τόσες πολλές διακονίες, τόσα πολλά διακονήματα, αυτό προϋποθέτει και κάποιους μοναχούς οι οποίοι θα τα κάνουν. Οπότε, επειδή καμιά φορά δεν είναι τόσο πολλοί μοναχοί σε κάποια μοναστήρια, κάποιοι κάνουν και δύο και τρία διακονήματα. Είστε συνεπώς, θα λέγαμε, ή ένα μεγάλο σπίτι, να πούμε, ή ένα μικρό χωριό. Έτσι, ναι. Που έχει από όλα, ας πούμε, όλες τις διακονίες, το οτιδήποτε θα χρειαστεί ένα χωριό για να ζήσει. Υπάρχει αυτάρκεια, βέβαια. Ναι, ναι. Όλα με τον κόπο τον προσωπικό των μοναχών. Προχωράμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Να δίνει ο Θεός δύναμη σε όλους τους πατέρες που υπηρετούν. Αμήν. Να κρατούν όλα αυτά τα σεβάσματα της πίστεώς μας. Αμήν. Και να το κάνουν για να δοξάζεται το όνομα του Θεού, να υμνείται το όνομα της υπεραγίας. Και έτσι, ακριβώς, το έργο του μοναχού είναι η προσευχή, είναι η ακολουθία. Και όλα τα άλλα, τα διακονήματα, ονομάζονται πάρεργα. Το βασικό έργο του μοναχού είναι η προσευχή. Έτσι. Και γι' αυτό βάζουμε αυτές τις προτεραιότητες. Πρώτα θα κάνουμε τα πνευματικά και μετά στον υπόλοιπο χρόνο θα κάνουμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας για τα υπόλοιπα διακονήματα. Να μας έχετε συνεπώς τις προσευχές σας, το κόπο σκήνης σας. Αμήν και εσείς, ζητάμε για τις δικές σας ευχές. Και εμάς και τους αγαπητούς τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, για όλους.
Μας είπατε, Πατέρα Νικήτα, ότι υπάρχει διακόνημα κάποιος που φροντίζει τους κήπους. Βλέπω ότι εδώ έχετε και πολύ ωραία τα λουλούδια σας, τα δεντράκια. Υπάρχει κάποιος που είναι σαν κυπουρός, ας πούμε, και φροντίζει για... Είναι άλλο διακόνημα, ο οποίος φροντίζει του εσωτερικού χώρου της Μονής τα λουλούδια και τα δέντρα. Οπωσδήποτε, είναι πάρα πολλοί τομείς οι οποίοι, ας πούμε, μπορεί να ασχοληθεί κάποιος, αλλά αυτό προϋποθέτει μοναχούς, έτσι. Ο γέροντας βάζει κάποιους για εσωτερικούς χώρους, κάποιους για εξωτερικούς χώρους και έτσι προχωράμε. Και όλα είναι πεντακάθαρα, δηλαδή πρέπει συνεχώς κάποιος να είναι και με τη σκούπα στο χέρι. Υπάρχει άνθρωπο, ναι. Μοναχός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις αυλές, διακόνημα. Είναι η καθαριότητα κάτι πολύ βασικό και στην πνευματική ζωή. Άμα δεν έχουμε και τα εξωτερικά, θα φτάσουμε στα εσωτερικά, όπως λέγαμε. Και μάλλον ό,τι κανείς έχει μέσα του, θέλει να δείξει και προς τα έξω. Αν ναι, είναι καθαρός, έτσι. Καθαρή η ψυχή του, θέλει και όλα γύρω του να είναι καθαρά. Έτσι συμβαίνει. Γι' αυτό έτσι. Το φροντίζουμε και αυτό. Εδώ τώρα, Πατέρα Νικήτα, είμαστε έξω από την τράπεζα της Μονής. Ναι. Τώρα θα περάσουμε και στην τράπεζα. Έτσι που, όπως είπαμε, μετά την ακολουθία. Έλατε. Ερχόμαστε εδώ, άμα είναι Κυριακές, ψέλνοντας με πομπή. Και μετά το πέρασμα του γεύματος, πάλι σηκωνόμαστε, υψώνουμε την Παναγία, το ύψωμα. Ψέλνουμε το Άξιον Εστί. Και γίνεται μία μικρή απόλυση χωρίς το διευχόν. Όπου είπαμε το διευχόν, κατεβαίνουμε όλοι μαζί οι πατέρες και η ακολουθία ολοκληρώνεται μέσα στο ναό πάλι. Μεγάλη τράπεζά σας, ναι. Ευρύχωρη και αγιογραφημένη όλοι. Ναι, δόξα τω Θεώ. Έτσι, πάλι αυτή η πλευρά της τραπέζης είναι έργο του Λουκά του Ξενοφοντινού, μαζί με τους πατέρες εκεί από τη Μονή Ξενοφόντος. Αυτά είναι παλαιότερα. Γίνανε το 1000, όπως έχει μια επιγραφή εδώ πέρα, το 1705 αυτή η πλευρά εδώ πέρα. Παραμονή της Πανηγύρεως, 5 Αυγούστου. Έγινε δηλαδή, άνοιξε η τράπεζα με την... με την αγιογραφίες αυτές. Και έτσι έχουν συντηρηθεί βέβαια κάποια κομμάτια πάνω, τα παλαιά και με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια χρώματα, προσπάθησαν ο πατέρας Λουκάς και οι πατέρες της Μονής Ξενοφόντος να συνδέσουν και την άλλη πλευρά της τραπέζης, ώστε να μην υπάρχει διαφορά. Χρωματική κυρίως και στο φόντο και σε όλα τα υπόλοιπα. Εκ των αποφευμάτων του Αββάτη Σόη, ευλόγησο Πάτερ. Αμήν. Λέει ο γέροντας, επειδή άρχισε να γεμίζει η σκήθη και άκουσε ότι κοιμήθηκε ο Αββάς Αντώνιος, σηκώθηκα και ήλθα εδώ στο όρος. Ο άμβωνας από όπου διαβάζεται το ανάγνωσμα, στις επίσημες ημέρες καθημερινές διαβάζεται από κάτω. Διευθών του Αγίου Πατρός του Μόνης Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Είπε ο Σισόης. Και η οροφή είναι καινούρια. Και το ταβάνι και αυτό είναι, ναι, είναι καινούριο. Είναι... αυτό με ρίμνη του γέροντος, δηλαδή που έχει άποψη σε αυτά, έτσι, πολύ όμορφη. Πατέρες το κάνανε αυτό. Χρώματα, όλα αυτά... Πάρα πολύ ωραία. Και όλα δεν έχουν γίνει ένα σύνολο. Έτσι, πραγματικά, δηλαδή. Και μάλιστα η τράπεζα ανακαινίστηκε το 2008. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση της τραπέζης και με τα τραπέζια, με τον όπως ήταν η παλαιά, δηλαδή, έτσι, σε αυτό το στυλ. Παλαιότερα ήταν δύο γραμμές. Υπάρχει περίπτωση να μην σας χωράει αυτός όλος ο χώρος, γιατί μας είπατε ότι έχετε και πολύ φιλοξενία πολλές φορές. Βέβαια. Στην Πανήγυρη της Μονής δεν χωράει. Έχει, η χωρητικότητα είναι 120 άτομα. Όταν έχουμε την Πανήγυρη, είναι πιο στα 250 άτομα που έρχονται, οπότε βγάζουμε έξω εδώ στον χώρο, στο μπαλκόνι, ας πούμε. Βγάζουμε τραπέζια. Εκεί βολεύονται άλλα 80-90 άτομα.
και κάποιοι άλλοι μπορεί να φάνε και μετά από την τράπεζα. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για την πανήγυρη, εντάξει. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου σε δύσκολους μήνες, την άνοιξη και το φθινόπωρο κυρίως, όπου μπορεί να ξεπεράσουμε τους 100 προσκυνητές και εκεί υπάρχει θέμα. Είμαστε λίγο στριμωγμένοι, οπότε γι' αυτό και εγώ εξ αρχής σας είπα ότι φροντίζουμε ο αριθμός της προσέλευσης των προσκυνητών να είναι όσους μπορούμε. Για να είναι άνετοι και οι ίδιοι. Και στην τράπεζα και στην εκκλησία και στους χώρους της μονής γενικότερα. Και έτσι δυναμώνει το σκοτάδι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές φορές έρχεται γύρω του το ποντίκι και θέλει να φάει το φυτίλι. Πριν σβήσει το λιχνάρι δεν μπορεί. Αν όμως δει ότι όχι μόνο φως δεν έχει, αλλά ούτε και ζέστη φωτιάς, τότε θέλοντας να κόψει το φυτίλι, ρίχνει και το λιχνάρι. Και αν αυτό είναι ο στράκινο, καταστρέφεται. Το δεύτερο ήμουν δόξα τιμή και κράτους αιώνας των αιώνων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Έχουμε παρατηρήσει εδώ στο Άγιον Όρος, όταν τελειώνει η τράπεζα, βγαίνει ο ηγούμενος πρώτα, και στη συνέχεια κάποιοι πατέρες είναι απέναντι από τον ηγούμενο, κάνουν υπόκληση και περνούν οι άνθρωποι. Πείτε μας, τι σημαίνει όλο αυτό? Οι τρεις πατέρες που κάθονται απέναντι από τον γέροντα είναι οι διακονητές της τραπέζης. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο μάγειρας που μαγείρεψε το φαγητό, ο τραπεζάρης που έστρωσε τα τραπέζια και ο αναγνώστης, αυτός που διάβασε το ανάγνωσμα στην τράπεζα. Όλοι αυτοί λοιπόν βάζουν μετάνοια σε όλους τους προσκυνητές, μοναχούς και τους προσκυνητές οι οποίοι βγαίνουν για τις τυχόν παραλήψεις τους. Και ο γέροντας ευλογεί από την απέναντι πλευρά όλους όσους βγαίνουν και έπειτα ευλογεί και τους τρεις διακονητές. Και πραγματικά, όπως λέμε, ο μοναχισμός είναι η ζωή της μετανοίας, έτσι αυτό φαίνεται και με τις κινήσεις και μέσα στον ναό, όπως συνέχεια βάζει σε σχήμα μετανοίας. Αλλά και στην τράπεζα και στα διακονήματα. Έτσι, πάντοτε, σε όλη τη ζωή του μοναχού, πάντοτε, δηλαδή. Πάντοτε οι πατέρες, ας πούμε, και ο μάγειρας με τον παραμάγειρα θα βάλουν μετάνοια μέσα στο τέλος της εβδομάδας. Είναι στη ζωή μας αυτό. Η συγχώρεση για τα προβλήματα που σου δημιούργησαν κατά λάθος. Αυτό είναι η ομορφιά της πνευματικής ζωής αυτή. Γιατί το να ζητήσεις συγγνώμη σήμερα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους. Ενώ στο μοναστήρι κάθε ώρα και στιγμή. Ποιος θα προλάβει, είναι ο πρώτος του ευλόγησον. Έτσι είναι η ζωή του μοναχού. Και έτσι οι άνθρωποι και οι μοναχοί, χωρίς να το καταλαβαίνουν, εξαγιάζονται. Ζουν μέσα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι, ας πούμε, να προχωρήσουν σε μία αρετή, είτε της συγχωρητικότητας, είτε της απλότητας, είτε το να κάνεις πίσω στη γνώμη σου, είτε στην υπακοή, χωρίς να το καταλαβαίνουν, προχωράνε στην αρετή. Και έτσι αυτό εξασφαλίζει και την ταπείνωση του κάθε μοναχού που δεν λέει εγώ έκανα ένα πρόοδο, ας πούμε, κάπου. Ο έσκατος, είμαι πάλι ευλόγησο. Και είναι ταπείνωση είναι σωτηρία. Εξασφαλίζεται σωτηρία, ναι. Έτσι. Αυτό είναι η ζωή μας. Είναι πολύ όμορφη, αγγελική ζωή. Αγγελική ζωή. Δηλαδή, μπορώ να σας πω πολλά, αλλά είναι δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος. Η ζωή είναι μίμηση αγγελικής ζωής, η μοναχική ζωή αυτός ο βίος. Δόξα τω Θεώ. Αμήν, έφανα σημάς, Κύριε, της θύμασής σου και της έρθει του καιρό της εργαλείας άμεθα. Σημειώθη θυμάς το φως προσώπου σου, Κύριε, δε κασεφορσύνη σας καρδίας ημών. Από καρπού των έργων σε νευλίθη, μεν ελίδευε επί το αυτό και μυθισόμεθα και γνώσουμε, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόχησες ημάς. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Πάτερ, Άγιε, ευλόγησον. Χαρακτηριστικό βέβαια στις τοιχογραφίες της τραπέζης είναι και κάποιες απεικονίσεις θεμάτων όπου υπάρχει και κάποια τράπεζα μέσα, όπως η φιλοξενία του Αβραάμ, όπως είχαν φιλοξενήσει τους αγγέλους. Και βέβαια ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο θα το βρείτε και στα άλλα μοναστήρια φυσικά, είναι ότι οι ιεράρχες απεικονίζονται με την εμφάνιση της τραπέζης, όπως έρχονται, δηλαδή με το μανδύα. Δεν απεικονίζονται με την αρχιερατική του στολή ή με κάποιο άλλο διακριτικό της αρχιερουσύνης τους.
αλλά με το μαδία. Όπως ανεβαίνουμε λοιπόν στην τράπεζα με τον αρχιερέα φορώντας μαδία, έτσι λοιπόν και απεικονίζονται και στην τράπεζα. Οι ιεράρχες που είναι εδώ στην κόχη της τραπέζης. Ναι, ναι, ναι. Ο Ιωάννης ο Χριστόστομος, ο Βασίλης ο Μεγάλος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δεν τους έχουμε συνηθίσει έτσι. Ναι, όχι, όχι. Τους ιεράρχες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το σημείο των τραπεζών των αγιορτικών, των μοναχικών, των μαστηριών. Και οι άλλες όλες στοιχογραφίες είναι και μάρτυρες και όσοι. Είναι μάρτυρες, όσοι και κάποιες σκηνές από την ζωή του Χριστού στο πάνω μέρος. Και επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι δεν απεικονίζεται καμία Αγία πέρα της Παναγίας. Mm. Πάντως είναι σαν να βρισκόμαστε μέσα σε ιερό ναό. Ναι, έτσι. Με την κόχη, με τους ιεράρχες, με τους ακριβώς, Αγίους. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι και η συνέχεια της ακολουθίας, όπως είπαμε. Έτσι, ακριβώς όπως το είπατε. Μια συνέχεια και σαν να βρισκόμαστε σε ναό μέσα. Ευχαριστούμε που μας συνοδεύσατε και σε αυτή την επίσκεψή μας στο Άγιον Όρος. Στο επόμενο επεισόδιο θα ολοκληρώσουμε τη γνωριμία μας με την Ιερά Μονή Παντοκράτορος.